Thank you again. Thank you. Στο Βερολίνο θα προσπαθήσουν να λύσουν τις διαφορές τους για την Ουκρανία ο πρόεδρος της Γαλλίας και ο καγκελάριος της Γερμανίας, παρουσία και του πρωθυπουργού της Πολωνίας. Η τριμερή συνάντηση έχει στόχο να αυλυνθεί η δημόσια αντιπαράθεση για το αν υπάρχει πιθανότητα αποστολής στρατευμάτων στην Ουκρανία. Σε συνέντευξή του σε γαλλικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, ο Εμμανουέλ Μακρόν για μία ακόμα φορά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο. «Δεν θα επιτεθούμε ποτέ, δεν θα πάρουμε ποτέ την πρωτοβουλία. Η Γαλλία είναι μία ειρηνική δύναμη. Σήμερα, αν θέλουμε να έχουμε ειρήνη στην Ουκρανία, δεν πρέπει να είμαστε αδύναμοι και πρέπει να δούμε την κατάσταση καθαρά. Πρέπει να πούμε με αποφασιστικότητα, θέληση και θάρρος ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να πετύχουμε το στόχο μας, που είναι να μην κερδίσει η Ρωσία». Το θέμα έχει προκαλέσει εσωτερική αντιπαράθεση στη Γερμανία, όπου ο Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν πρέπει να αποκλείεται η αποστολή στρατευμάτων, την ώρα που ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς αποκλείει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ο Σόλτς εξήγησε ότι ο λόγος που αρνείται επίσης να αποστείλει τους πυράβλους Ταούρους στην Ουκρανία είναι επειδή κάτι τέτοιο θα απαιτούσε παρουσία Γερμανών στρατιωτών στα πεδία των μαχών.